αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού στις φυλακές Αλικαρνασσού. Αυτή τη στιγμή έχουμε διπλάσιους αριθμούς, δηλαδή ενώ την περασμένη εβδομάδα υπήρχαν 11 κελιά κλειστά, σήμερα έχουμε 22. Νοσούντες, ενώ είχαμε 10, σήμερα έχουμε 20. Κρατούμενοι αναγκάζονται να παραμένουν υπό περιορισμό, κλεισμένοι σε 7 τετραγωνικά, χωρίς καν οι ίδιοι να είναι νοσούντες, αφού επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι οι συγκρατούμενοι τους, με τους οποίους μοιράζονται το ίδιο κελί για περισσότερες από 5 ημέρες. Επί της ουσίας έχουμε το παράλογο στη φυλακή, να έχουμε φυλακισμένους εντός φυλακής. Υπάρχουν και συναδελφοί σας που νοσούν αυτή τη στιγμή και σε τι ποσοστό? Ευτυχώς, σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα που είχαμε 7 νοσούντες, έχουν επιστρέψει κάποιοι, νόσησαν κάποιοι, αλλά είμαστε στον ίδιο αριθμό. Πράγμα που σημαίνει ότι έστω και οριακά μπορούμε να λειτουργούμε. Σε περίπτωση που υπάρξει ένα κρούσμα, ποιο είναι το πρωτόκολλο που ακολουθείτε? Όσον αφορά τους εργαζόμενους, είναι ό,τι αφορά οποιοδήποτε εργαζόμενο στην κοινωνία. Όσον αφορά τώρα τους έγκλειστους, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, διότι είμαστε μονοπτέρυγοι φυλακοί, παρά μόνο ο εγκλεισμός. Η διασπορά που παρατηρείται μπορεί να έχει μοιραία αποτελέσματα ακόμα και για την ίδια τη λειτουργία των φυλακών Αλικαρνασσού. Οι εσωτερικές λειτουργίες της φυλακής γίνονται αποκλειστικά από τους κρατούμενους. Δηλαδή, τα μαγειρία, η καθαριότητα πραγματοποιείται από εκείνους. Πράγμα που σημαίνει ότι αν νοσήσουν αυτοί που μαγειρεύουν, δεν θα μπορεί να υπάρξει σύντηση στο κατάστημα ούτε στους υπόλοιπους κρατούμενους. Εάν δεν μπορούν να βγουν για να καθαρίσουν, θα συναντήσουμε ίσως και φαινόμενα παλαιότερα που δεν θέλουμε να τα ξαναζήσουμε, όπως ήταν να έχουμε κοριούς ή να έχουμε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να τα συζητάμε το 2022. Στο μεταξύ, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά, παγώνουν οι μεταγωγές στις φυλακές Αλικαρνασσού, αλλά και τα επισκεπτήρια καθώς και οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις εντός του σοφρονιστικού καταστήματος. Είμαστε σε αναμονή να έρθει ο ΕΟΔΗ, ώστε να κάνει πραγματικά τεστ σε όλους τους υπαλλήλους και σε όλους τους κρατούμενους, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα και πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει στη φυλακή Αλικαρνασσού. Έχει έρθει καθόλου όλο αυτό το διάστημα στις φυλακές? Όχι, έχει κάνει ένα κενό, το οποίο νομίζω οφείλεται στο ότι έχουν αποδεχτεί, και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, ότι πρέπει να νοσήσουμε όλοι.